Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλες και όλους. Σήμερα μαζί, πρώτη του μηνός Νοεμβρίου του 2021 και είμαστε εδώ στην Σφίνα για να σας δώσουμε το στίγμα της επικαιρότητας και βέβαια για αυτά τα οποία συνέβησαν μέσα στο Σαββατοκύριακο που έχουμε πολλά να πούμε, που έχουμε πολλά να σχολιάσουμε και έχουμε να μιλήσουμε για θέματα παρασκηνιακά τα οποία έχουν και το μεγαλύτερο πιστεύω ενδιαφέρον. Γι' αυτό θα δώσουμε και ιδιαίτερη βαρύτητα σήμερα σε κάποια παρασκηνιακά θέματα. Θα κάνουμε και αποκαλύψεις γιατί αυτά τα οποία συνέβησαν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη κάπου τα έχουμε ξαναθυμηθεί, μάλλον κάπου τα έχουμε ξαναδεί, συγγνώμη αυτή είναι η έκφραση, κάπου τα έχουμε ξαναδεί και τα έχουμε ξαναδεί χωρίς αφισβήτηση στον αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ που είχε γίνει, στην Τούμπα το 2018. Τα είχαμε δει και εκεί, τα βλέπουμε και τώρα. Θα δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, θα βγάλετε και στα συμπεράσματά σας για αυτά τα οποία συμβαίνουν και πώς παίζετε το παιχνίδι, το παίζετε με αλφαγιώτα, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς η ΑΕΚ παίζει το παιχνίδι όλα αυτά τα χρόνια. Η ΑΕΚ η οποία κέρδισε ένα πρωτάθλημα, έκλεψε ένα πρωτάθλημα από τον ΠΑΟΚ το 2018 με την περίπτωση του Κομίνη και βεβαίως παίζει το δικό της παιχνίδι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αρκετά χρόνια και φυσικά δεν τιμωρείται κανένας ποτέ και τίποτα. Δεν υπάρχει καμιά τιμωρία για την ΑΕΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής όπου έχουμε να σχολιάσουμε, όπως σας είπα, πάρα πολλά και έχουμε να δούμε και πάρα πολλά σύμφωνα με αυτά τα οποία συμβαίνουν γιατί αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει στο τελευταίο χρονικό διάστημα και ειδικότερα στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη νομίζω ότι είναι πραγματικά για το βιβλίο Γκίνες. Αλλά θα τα δούμε όλα. Θα τα πάρουμε με τη σειρά. Εγώ δεν θα μιλήσω, προσέξτε, εγώ δεν θα μιλήσω για αυτά τα οποία καταγγέλει ο μεγαλομέτοχος του Άρη, ο Καρυπίδης, ότι του είπε ο Μελισανίδης. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει γίνει, γιατί ήταν μία μεταξύ τους συνομιλία. Απλώς λέω ότι ο Καρυπίδης έκανε μία τοποθέτηση και από την διαρροή της ΠΑΕ Άρης βγήκε ότι στη συνομιλία την οποία είχαν ο Καρυπίδης με τον Μελισανίδη, του είπε ο Μελισανίδης θα σε στείλω σε αναπηρικό. Του είπε θα σε στείλω σε αναπηρικό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο του το είπε αυτό ο Μελισανίδης, αλλά δεν μπορώ να πάρω και θέση για οποιονδήποτε ρωτάει, γιατί είναι ένα λεπτό θέμα καταρχάς και δεύτερον να δούμε θα προχωρήσει σε μήνυση ο Καρυπίδης, ο κύριος Καρυπίδης, γιατί είπε ο κύριος Καρυπίδης ότι ο κύριος Μελισανίδης του είπε αυτό το πράγμα. Τώρα που και πέρα, αν θα προχωρήσει ένα σε μήνυση, ο άλλος δεν θα περιμένει τη μήνυση, γιατί βγάζει και μια διαρροή και λέει θα τα πούμε στα δικαστήρια το 2120. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Θα πληρώσω τότε 35 πρωταθλήματα. Αυτό είναι γεγονός και κανένας δεν μπορεί να τα αφισβητήσει. Όμως, εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο έτσι με τη σειρά να τα πάρω και να αποκαλύψω κάτι στην αρχή, αφού πρώτα σας πω ότι επειδή μαζί μας είναι η S4 Security, η S4 Premium Security Services που είναι η κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα και στην Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη και στην Λεωφόρο Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό με σλόγγαν «Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας», η S4 Security. Μαζί μας είναι νοσοκόμα στο σπίτι, 11-3-11, νοσοκόμα και γιατρός για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες. Ρωτήστε για τα οικογενειακά προγράμματα, γιατί υπάρχει και δωρεάν συνταγογράφηση, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Οικούς που φτιάχνουν όλες τις οικιακές συσκευές, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, τις κάνουν καινούργιες, με γνήσια ανταλλακτικά, στο εξουδετημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης οικοανταλλακτική. Και αν θέλετε ένα ποτάκι σήμερα το βράδυ, θα πάτε στο καφέ Bar Edelweiss, το οποίο είναι ακριβώς δίπλα στην Αγία Βαρβάρα, πάνω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην Τούμπα. Καφέ Bar Edelweiss για ποτάκια καταπληκτικά, απόλαυση στο μπαλκονάκι του. Και αν πάτε μια φορά, θα γίνει σίγουρα το στέκι σας δίπλα από την Αγία Βαρβάρα, στην Αδαμίδου 24 και Γρηγορίου Λαμπράκη. Αυτή είναι η χορηγή μας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάω αμέσως στο θέμα το οποίο ήθελα να αναπτύξω από την αρχή. Λοιπόν, να σας πω πρώτον ότι επειδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες τις οποίες διοχετεύουν οι Σέρβοι
για παίκτες οι οποίοι ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Μιλάνε για τον Ούρος Πάγιτς, τον κεντρικό αμυντικό της Κρασνοντάρ ή Κρασνοντάρ, και τον Μίλαν Γιάγκιτς, Γκάγκιτς μάλλον, ο οποίος είναι το Ερυθρό Αστέρα, το δεξιό μπακ που τελειώνει το καλοκαίρι το συμβόλαιό του. Θα εμφανιστούν άλλοι καμιά 15 μέχρι το τέλος του μηνός Δεκεμβρίου. Άρα να έχετε το χρόνο και τη διάθεση να διαβάζετε για ονόματα τα οποία ενδεχομένως θα προταθούν στον ΠΑΟΚ. Θα σας πω κάτι για να ξέρετε. Αυτή τη στιγμή αυτό που ζήτησε, το πρώτο που ζήτησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου από τον Ιβάν Σαββίδη, είναι ένας δεξιός μπακ. Και αυτό πάει να κάνει ο Ιβάν Σαββίδης, πάει να, μάλλον από τον Καγκάτση το ζήτησε, να εισηγηθεί στον Ιβάν Σαββίδη. Και αυτό πάει να κάνει η πλευρά του ΠΑΟΚ είναι να πάρει ένα δεξιό πιστοφύλακα. Άρα λοιπόν να περιμένετε να διαβάσετε πολλά ονόματα για δεξί μπακ στον ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο που ζητάει. Γιατί τι έγινε? Ο Τέιλορ, και θα θυμηθούμε όλοι και τι έγινε χτες στο παιχνίδι, στο προχτές μάλλον στο παιχνίδι, αφήνει, πάει να μαρκάρει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή της ομάδας του Απόλλωνα Σμύρνης στο 14 και του φεύγει μπάλα από πίσω. Ο Τέιλορ κοιτάει αλλού, η μπάλα πάει αλλού και ο παίχτης ο Παμλίδης μπαίνει ανάμεσα από Τέιλορ και Σκαλάκη και κάνει τον γκολ και κάνει το 1-1, ισοφαρίζει δηλαδή η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης στο 14. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι στο 5ο λεπτό. Δεν είναι παίκτης αμυντικογενής. Αυτό είναι το γκολ το οποίο βάζει η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης και το οποίο θα το ξαναδούμε φυσικά, γιατί το είδαμε στο τελείωμά του. Εδώ είναι η φάση. Ο Μαρτίνες βγάζει. Κοιτάξτε τι κάνει ο Τέιλορ. Τι κάνει ο Τέιλορ? Κοιτάξτε, ο Μαρτίνες κάνει την προσινή παλιά. Κοιτάξτε τον Τέιλορ. Πού είναι η μπάλα, ρε αγόρι μου? Εκεί είναι η μπάλα, στα δίχτυα. Και η μπάλα πάει μέσα. Αφήνει την μπάλα, ας πούμε, και πάει μέσα. Δηλαδή, μιλάμε να τρελαίνεσαι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει κάνει ο Τέιλορ στο παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, το βλέπουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Το βλέπει ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου και λέει: θέλω δεξί μπακ. Δεν μαρκάρει. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει λοιπόν για να παίχτη δεξιό μπακ, στυλ Σίντκλεϊ, ο οποίος βγήκε για τον ΠΑΟΚ. Είναι μια καλή μεταγραφή. Ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά δείχνει ότι μπορεί. Έχει θλάσει βέβαια τώρα αυτήν την περίοδο. Δεν αγωνίζεται, αλλά είναι κάτι αντίστοιχο. Θέλει ο ΠΑΟΚ δεξιά και να έχει πασπαρτού το Βιερίνια, να μπορεί να παίξει είτε δεξιμπάκι είτε αριστερό μπάκο Βιερίνια. Ένα από τα δύο. Ή δεξιμπάκι ή αριστερό. Αν ο Σίντλεϊ είναι καλά, δεξιμπάκο Βιερίνια. Αν ο Σίντλεϊ δεν είναι καλά, αριστερό μπάκο Βιερίνια και δεξιμπάκ, ο Θεός βοηθός. Ή ο Ροντρίγκο ή ο Τέιλορ. Και οι δύο είναι λίγοι για τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά είναι παίκτες του ΠΑΟΚ και πρέπει ο προπονητής να τους εκμεταλλευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψάχνει να παίξει ένα Σίντκλεϊ δεξιοπόδαρο. Δεξιοπόδαρο Σίντκλεϊ ψάχνει. Και πραγματικά αυτό που τουλάχιστον πρέπει να σχολιάσω είναι το γεγονός ότι οι Σέρβοι θέλουν να πουλήσουν την πραμάτια τους. Και αυτό θα κάνουν. Θα επιδιώξουν δηλαδή κάποιους παίκτες που έχουν, αν μπορούν να τους πασάρουν στον ΠΑΟΚ για να μπορέσουν να κάνουν κάποια μεταγραφή καλή κλπ. Πάντως η εποχή που ο ΠΑΟΚ παίρνει παίκτες τύπου Μπράντιτς πέρασε ανεπιστρεπτή, παιδιά, να ξέρετε. Και το λέω για αυτούς που μας βλέπουν στο Βελιγράδι ενδεχομένως τώρα ή κάποιους που μιλάνε με το Βελιγράδι. Ο Μπράντιτς μια φορά ήρθε στην Ελλάδα και πλήρωσε 1 δις δραχμές τότε ο Μπατατούδης. Αν το θυμάστε οι παλαιότεροι, 1 δις τον πλήρωσε επί Μπάγεβιτς τον Μπράντιτς. Η Μπεχτάρα αυτή, που δεν έπαιξε πουθενά μετά, εννοείται παντού. Και μετά, όταν έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε σε μια ομάδα, λίγο μετά από 1-2 χρόνια, σε μια ομάδα Δέλτα Εθνικής. Δέλτα Εθνικής κατηγορίας Σερβίας. Και εδώ ο ΠΑΟΚ τον έδωσε 1 δις. 1 δισεκατομμύριο δραχμές, δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ. Εκείνης της εποχής, δηλαδή, μιλάμε για πολλά λεφτά τώρα, για εξωγήινα λεφτά. Και παρόλα αυτά, ο Πατατούδης τα πλήρωσε 1 δις για να πάρει την Μπεχτάρα τον Μπράντιτς με εισήγηση του Μπάγεβιτς. Έφαγε τη φόλα και τελείωσε το θέμα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Τώρα έχω να δείξω φάσεις και να συνδυάσω αγώνες. Γιατί κοιτάξτε, η ΑΕΚ τώρα τι κάνει. Η ΑΕΚ, παιδιά, δουλεύει με τέταρτους. Με τέταρτους διαιτητές δουλεύει η ΑΕΚ. Δεν το συζητάμε ότι δουλεύει με τέταρτους διαιτητές. Θα τα πάρω με τη σειρά. Θα τα πάρω με τη σειρά. Το 2018 συμβαίνει στην Τούμπα αυτό το συμβάν στη διάρκεια του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Γίνεται μια εκτέλεση corner από δεξιά, εδώ είναι ο Μπίσεζορ πάλι και βάζει γκολ με κεφαλιά ο Βαρέλα. Ο διαιτητής δείχνει σέντρα. Είναι ο διαιτητής ο κύριος Κομίνης. Αυτά γίνονται, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ είναι κάτω. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι έφαγε γκολ στο 90. Βλέπετε, 89 και 45 έχει φτάσει.
το χρονόμετρο αυτή τη στιγμή. Ο Σιμόες πάει στον Ποντίκα. Ο διαιτητής το ακυρώνει τον γκολ. Πανηγυρίζει ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Εδώ δεν υπάρχει καμιά περίπτωση offside. Καταρχάς, ένα είναι αυτό. Και γιατί ο παίκτης αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση offside, γιατί ο κανονισμός είναι σαφής και λέει ότι ο παίκτης αυτός, δηλαδή ο Μαουρίσιο, ο οποίος είναι στη φάση, δεν έχει καμία σχέση με τη φάση. Γιατί κοιτάξτε τι θα γίνει μετά. Μόλις πιάνει την κεφαλιά ο Βαρέλα και φεύγει η μπάλα, ο Μαουρίσιο δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον τερματοφύλακα, δεν ενοχλεί τον τερματοφύλακα δηλαδή. Και η μπάλα περνάει, ο τερματοφύλακας κάνει προσπάθεια να αποκρούσει. Δεν τη φτάνει. Εδώ δεν τη φτάνει και ο άλλος πάει από πίσω. Ούτε κάτι να κουμπάει την μπάλα. Εδώ είναι το κόρνερ του Μπίσεσβαρ. Κοιτάξτε, ωραίο γλυκό. Γλυκιά εκτέλεση. Κεφαλιά του Βαρέλα ανάμεσα από δύο που δεν κάνουν τίποτα. Η μπάλα περνάει κάτω τα πόδια του Μαουρίσιο και από τον τερματοφύλακα και είναι γκολ. Και ο Κομίνης μιλάει με τον Βιερίνη, ο οποίος γελάει, και με τον απατεώνα επόπτη Πόντικα. Ποντίκι, ποντικό, όπως και αν λέγεται. Αλλά εδώ, παιδιά, για να καταλάβετε και για να τα συνδυάσω όλα, και γιατί αυτά είναι που αξίζουν να μαθαίνετε, τη δουλειά δεν την κάνουν αυτοί. Αυτή είναι τα τελειώματα, αυτή είναι τα εργαλεία. Τη δουλειά την κάνει ο τέταρτος εδώ. Ο τέταρτος, ο οποίος είναι ο Στυλιάρας Ετωλοακαρνανίας, και θα συνδυάσω με το χθεσινό το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ. Θα τα δούμε όλα σήμερα εδώ. Όλα θα τα δούμε. Ο τέταρτος λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι είναι ο Στυλιάρας από την Ετωλοακαρνανία. Ο οποίος Στυλιάρας από την Ετωλοακαρνανία, ενώ θα βλέπουμε και πάλι τον γκολ του Βαρέλα. Τι κάνει ο Στυλιάρας? Όταν η μπάλα πάει στα δίχτυα, ο Στυλιάρας λέει ρωτάει τον παρατηρητή, μάλλον ρωτάει τον δημοσιογράφο του συνδρομητικού καναλιού, ο οποίος ήταν και είναι γνωστός οπαδός της ΑΕΚ, του λέει τι είπαν από πάνω, ήταν offside, τότε δεν υπήρχε VAR για να δεις κάτι διαφορετικό. Ο Στυλιάρας είπε ότι σύμφωνα με την εκτίμηση του συνδρομητικού είναι offside. Πρόσεξε το λίγο, του λέει, του Κομίνη στο ακουστικό. Ο Κομίνης εκείνη την ώρα πάει στον βοηθό. Ο βοηθός σταματάει. Έχει πει λοιπόν ο οπαδός της ΑΕΚ, ο δημοσιογράφος, ότι μπορεί να είναι offside, λένε από πάνω από το... που δεν είπε κανένας από το συνδρομητικό ότι είναι offside. Τίποτα. Απλώς πέταξε μια ατάκα ο άσχετος speaker, ο οποίος λέει είναι ο Μαουρίσιο, λέει, στη φάση από πίσω, είναι εκτεθειμένος ο Μαουρίσιο, ο οποίος δεν ξέρει τον κανονισμό, ο οποίος κανονισμός είναι σαφής, ότι εφόσον δεν επηρεάζει κλπ, δεν υπάρχει περίπτωση offside. Και λέει ο συγκεκριμένος, ότι ο τέταρτος, ότι ξέρεις, το συνδρομητικό λένε αυτό, του λέει του Κομίνη τότε. Ο τέταρτος, προσέξτε, ο τέταρτος παίζει με ΑΕΚ, έτσι. Ο τέταρτος τότε είναι ο Στυλιάρας από την Ετωλοακαρνανία. Πάμε στα φρέσκα κουλούρια. Δήλωση του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα ΑΕΚ Άρης, ο οποίος λέγεται Ρώτα, ο οποίος λέγεται Λάζαρος Ρώτα. Μία δήλωση δευτερολέπτων. Κοιτάξτε τι λέει. Ναι, μετά το σκληρό μαρκάρισμα, νομίζω το είπαν από το τέταρτο, νομίζω, δεν ξέρω ποιος το είπε, να σου πω την αλήθεια, ότι άμα κάνω άλλο ένα μαρκάρισμα θα φάω κόκκινη. Προστάθησε την ομάδα, το λογικό ήταν να με βγάλει. Οκ, τον καταλαβαίνω, αλλά οκ, δεν μπορώ να νιώθω και ωραία. Χαίρομαι που κέρδισε η ομάδα και αυτό είναι το πάνω, αλλά ξέρετε πώς είναι όταν βγαίνει. Είμαι στενοχωρημένο, ναι, γιατί... βέβαια ο προπονητής και σε συμπαραστάτη. Ναι. Ο τέταρτος λοιπόν, νομίζω, λέει, ο τέταρτος, λέει, τους είπε, λέει, και λοιπά, να κάνουν την όλη ιστορία. Πάλι ο τέταρτος. Ο τέταρτος είναι ο Καραντώνης, η Μαφίας. Πού έχετε δει, ρε μάγκες, εσείς τέταρτο διαιτητή να λέει στον πάγκο ομάδας ότι κοιτάξτε, αλλάξτε τον, γιατί μπορεί να τον αποβάλει ο διαιτητής? Ο οποίος Ρώτα, ο συγκεκριμένος, πάλι ο τέταρτος, Καραντώνης Σημαθίας, προσέξτε, είναι εχθρός του Καρυπίδη, είναι σκοτωμένοι από τη Βέρεια, δεν μιλούνται, και μάλιστα είχε βγάλει και ανακοίνωση ο Καρυπίδης γι' αυτόν. Αλλά η ΑΕΚ παίζει πάλι με τέταρτο, όπως είχε παίξει τότε με τον γκολ, το οποίο έδειξα του Κομίνη, του Βαρέλα με τον Κομίνη διαιτητή, και τέταρτο το Στυλιάρα το Λακανανίας, πάλι με τέταρτο παίζει η ΑΕΚ και τα κοντάρια. Η ΑΕΚ παίζει με τέταρτο και με τα κοντάρια. Χτες έπαιζε και με τον διαιτητή του αγώνα. Γιατί τι έκανε ο διαιτητής του αγώνα? Για να μαθαίνετε, παιδιά, γιατί εδώ βλέπουμε μπροστά μας ότι ποιος παίζει το παιχνίδι στην ΕΠΟ. Το παιχνίδι στην ΕΠΟ έτσι παίζεται πλέον. Και τι έχει γίνει τώρα με τον συγκεκριμένο διαιτητή, τον Διαμαντόπουλο? Ο Διαμαντόπουλος, πριν αρχίσει το παιχνίδι,
Τι κάνει, λέτε εσείς. Και υπάρχει καταγγελία, υπάρχει και εικόνα από το συνδρομητικό κανάλι. Θα τη βρούμε και αύριο θα την παίξουμε. Από την Κοσμοτέ. Πριν αρχίσει το παιχνίδι, συνήθως οι διαιτητές βγαίνουν μπροστά από τις ομάδες, όταν οι ομάδες είναι πίσω στα αποδυτήρια. Επειδή τώρα υπάρχει κορονοϊός κλπ., οι ομάδες βγαίνει πρώτα η πρώτη ομάδα, μετά βγαίνει η δεύτερη ομάδα. Και φυσιολογικά βγαίνει πρώτη φιλοξενούμενη, ακολουθεί το διαιτητικό τρίο και μετά πάει η γηπεδούχος ομάδα. Χτες λοιπόν στο παιχνίδι, η γηπεδούχος ομάδα είναι στημένη κανονικά και περιμένει τον φιλοξενούμενη, τον Άρη δηλαδή. Και οι διαιτητές ακόμα δεν έχουν μπει. Και ο Διαμαντόπουλος με το που εμφανίζεται στο χώρο που περιμένουν οι δύο ομάδες, πάει, αγκαλιάζει τον Βράνιες και του λέει ο Βράνιες κάτι και λοιπά και λέει «Don't worry». Και το ακούσαν όλοι. Και αυτός θα ήταν διαιτητής στο αγώνα. Μιλάμε δηλαδή, ο οποίος τα έκανε μπάχαλο, έτσι. Ο διαιτητής στο αγώνα του χθεσινού τα έκανε μπάχαλο ο Διαμαντόπουλος. Και κοιτάξτε πέναλτι που δίνει υπέρ της ΑΕΚ. Αυτός ο διαιτητής. Που δεν υπάρχει VAR, δεν υπάρχει τίποτα. Γίνεται μια φάση μέσα στην περιοχή του Άρη λοιπόν και βγαίνει, εδώ υπάρχει το φάουλ το οποίο κάνει ο Ρώτα, το πρώτο φάουλ, το οποίο σκοτώνει τον παίχτη του, κοιτάξτε εδώ πώς πέφτει, η Καρμανιόλα η κινητή, παίρνει τα νιάτα του Καμαρά, το στέλνει κάτω, εδώ είναι κίτρινη κάρτα φυσικά την οποία αντιδέχεται ο Ρώτα και εδώ είναι δεύτερη κίτρινη την οποία το λαμόγιο, ήθελα να πω ο διαιτητής, αλλά επειδή βλέπει ότι είναι ο Ρώτα ο δεύτερος, και έχει κάνει φάουλ, δεν δίνει τίποτα, δίνει κόρνερ. Του λένε οι παίκτες του, τι λες ρε. Του λένε, τι κάνεις ρε. Γιατί αν έβγαζε κάρτα εδώ, προσέξτε, αν έδινε φάουλ εδώ, έπρεπε να δείξει δεύτερη κίτρινη στο Ρώτα. Εδώ, στην κινητή Καρμανιόλα. Έπρεπε να δείξει, κοιτάξτε πώς φεύγει, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Απίστευτο. Και βγαίνει ο αρχισφαγέας των ομάδων της Αλούκης, ο Κάκος, που τον πληρώνει 7.000 το μήνα ο Σαβίδης. Απίστευτο και όμως αληθινό. Παίρνει 7.000 το μήνα ο Κάκος στο όνομα της σύζυγου του, γιατί ο ίδιος δουλεύει στο λιμενικό, στην αστυνομία, κάπου δουλεύει και δεν μπορεί να φαίνεται. Φαίνεται η σύζυγός του ότι δουλεύει στο Open και παίρνει 7.000 το μήνα ο Κάκος για να πει τι ρε παιδιά, ότι αυτό λέει είναι επιθετικό φάουλ. Ο Κάκος με την ΑΕΚ είναι, για να καταλάβουμε τι γίνεται, γιατί να τα βάλουμε λίγο και σε μια σειρά, αν ας πούμε ότι είναι το κανάλι του ΠΑΟΚ αυτό. Το Open που δεν είναι, γιατί κανένας δεν είναι ΠΑΟΚ εκεί μέσα. Αλλά λέω τώρα εγώ ότι είναι ένα κανάλι φιλικά προσκύμνα αφού είναι του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ το κανάλι. Και εκείνη τη στιγμή ο ΠΑΟΚ θέλει από αυτό το παιχνίδι το ΑΕΚ Άρης, ο ΠΑΟΚ θέλει ένα χ να λήξει το μάτς. Για να το πω λίγο βαθμολογικά. Ή θέλει να χάσει η ΑΕΚ. Για να μην το φτάσει να είναι ο ΠΑΟΚ πάνω από την ΑΕΚ. Ο Άρης είναι πίσω ακόμα. Πολύ. Έχει 8 βαθμούς. Πάρα πολύ πίσω. Ακόμα δεν έχει ακόμα. Φτάσει μπροστά κλπ. Αγωνιστικά 14, okay. Γιατί τα περιμένουν αγωνιστικούς χώρους, αλλά μιλάμε τι λέει η ταμπέλα που λένε οι Ιταλοί, τι λέει η βαθμολογία. Άρα τι θέλει ο ΠΑΟΚ, θέλει χ να λήξει το ματς, ΑΕΚ Άρης. Να χάσουν και οι δύο πόντους, υποτίθεται θα μείνουν πίσω. Ή στην έσχατη περίπτωση να χάσει η ΑΕΚ, ας πούμε, να κερδίσει ο Άρης, δεν τον ενδιαφέρει ο Άρης γιατί είναι πίσω κλπ. Και ο Κάκος βγαίνει στο κανάλι του Σαββίδη και λέει ότι αυτό ήταν επιθετικό φάουλ, αυτό που είδατε πριν από λίγο. Γιατί το λέει αυτό ο Κάκος, γιατί τους έχει φοβερήσει όλους, τους έχει φοβήσει όλους ο Μελισσανίδης. Παίζουν το παιχνίδι τους κάτω, πάρτε το χαμπάρι. Παίζουν ένα παιχνίδι το οποίο αυτό γίνεται. Εγώ έχω κράξει και τον Ολυμπιακό πάρα πολλές φορές. Συνέχεια λέω ότι έχει πάρει 35 κλεμμένα πρωταθλήματα, αυτή είναι η αλήθεια. Από τα 45-46 ή 45,5 που πήρε. Τα 35-36 ή 35,5 είναι κλεμμένα. Τα έχει κλέψει από ομάδες ο Ολυμπιακός. Αλλά άμα δεν πούμε τώρα την αλήθεια, πότε θα την πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι τώρα το παιχνίδι το παίζει ο Μελισσανίδης, το παίζει η ΑΕΚ, παιδιά. Πάρετε το χαμπάρι. Η ΑΕΚ είναι απόλυτος κυρίαρχος. Ό,τι γουστάρει κάνει. Βάζει Διαμαντόπουλο. Αυτός ο Κλάτεμπεργκ, το αρχιλαμόγιο που του έχει ζητήσει ο Άρης ξένο διαιτητή από την προηγούμενη εβδομάδα και δεν το βάζει. Και βάζει τον Έλληνα διαιτητή, ο οποίος είναι δημοσιοσχετίστας. Και το μόνο που θέλει είναι να τα πάει καλά με τον Μελισσανίδη, μπας και γίνει διεθνής με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και με αυτούς οι οποίοι είναι γύρω από την ΑΕΚ και την ΕΠΟ, είναι ο Διαμαντόπουλος. Και τον βάζει διαιτητή το αγώνα και φυσικά το παλικάρι ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις του αγώνα. Αυτά δηλαδή που θέλει να πετύχει ο Μελισσανίδης. Γιατί έπαιζε την ΑΕΚ ο Άρης στο μισό γήπεδο. Ο Άρης, ο οποίος βεβαίως είχε 22 τελικές έναντι 5 της ΑΕΚ και δεν μπορούσε να βάλει δεύτερο γκολ. Αυτό είναι και άξι της μοίρας του. Δηλαδή. Κάνεις 22 τελικές και δεν βάζεις ακόμα ένα γκολ, τότε τι να σε κάνει, ρε φίλε ο άλλος. 22 τελικές κάνατε, ρε, με 5 από πλευράς ΑΕΚ
και δεν μπορείς να βάλεις ένα γκολ δεύτερο. Είναι δυνατόν. Ψάξε, βρες ένα σεντερφόρ, Καρυπίδη. Ένα παίχτη που να στείλει. Κατέβασε ξανά το Χαριστέα, μπας και βάλει κανένα γκολ στα 40 του. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο Άρης αλλιώς δεν έχει καμιά λύση. Κάνει συνεχώς ευκαιρίες, γκολ δεν μπορεί να βάλει. Κλείνει παρένθεση. Με τον τέταρτο λοιπόν τον Καραντώνη Μαθίας, ο οποίος πάει και λέει στον πάγκο της ΑΕΚ, βγάλτε τον, όπως ακριβώς είχε κάνει με τον τέταρτο, το στυλιάρα το Λοκαρδανίας πριν από 3 χρόνια, η ιστορία επαναλαμβάνεται, πριν από 4 χρόνια, συγγνώμη, η ιστορία επαναλαμβάνεται με πρωταγωνίστρια την ΑΕΚ. Για να ξέρετε πώς παίζεται με αλφαγιώτα το παιχνίδι στην Ελλάδα. Έτσι παίζεται το παιχνίδι στην Ελλάδα. Πάρτε το χαμπάρι. Δεν υπάρχει καμιά διαφορετική αντίληψη από αυτά τα οποία σας είπα αυτή τη στιγμή. Και το παιχνίδι παίζεται ακριβώς έτσι. Βέβαια εδώ προκαλεί αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι για τον Άρη μιλάει ο Καραπαπάς. Ποιος είναι ο Καραπαπάς και μιλάει για τον Άρη? Και βγάζει ανακοινώσεις όπως είχε βγάλει τότε με την υπόθεση του Ντουρμισάη. Ο Άρης δεν έβγαλε καμιά ανακοίνωση. Έχει γραφείο τύπου του Άρη το ανέλαβε ο Καραπαπάς, ή είναι το ίδιο γραφείο τύπου, ή είναι το ίδιο υπεύθυνο επικοινωνία μεταξύ των δημών, για να καταλάβουμε. Προκαλεί αλγινή εντύπωση σε όλους τους Αριανούς και όχι μόνο γενικά σε όλη τη φιλαθλητική γνώμη, το γεγονός ότι ο Καραπαπάς, ο οποίος είναι υπάλληλος του Ολυμπιακού, τέταρτος αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, πέμπτος, δεν ξέρω τι, αυτός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον Άρη, ούτε με τη Θεσσαλονίκη, ούτε με τίποτα κλπ., παίρνει θέση υπέρ του Άρη και κάνει και αναρτήσεις υπέρ του Άρη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ποιος του είπε του Καραπαπάρη να κάνει ανάρτηση υπέρ του Άρη? Δηλαδή οι Αριανοί που το βλέπουν αυτό, που βλέπουν τον Καραπαπάρα, που έτσι θέλω να το λέμε, εγώ δεν ήθελα να το πω έτσι, έτσι θέλω να το λέμε, δεν έχω λέει πρόβλημα να μιλάνε Καραπαπάρα, τον Καραπαπά εγώ θα πω, να τον βλέπει να κάνει ανακοίνωση, τι κάνετε ρε? Και εσείς στον Άρη που είστε, τι κάνετε? Ο Άρης είναι μεγάλη ομάδα. Δεν μπορεί να τον εκπροσωπεί το γραφείο τύπου, μάλλον το πρώην γραφείο τύπου του Ολυμπιακού, ο τέταρτος αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, και εκπροσωπεί τον Άρη και τον αφήνεται. Είναι μεγάλη ντροπή. Πραγματικά είναι μεγάλη ντροπή και νομίζω ότι όσοι με βλέπουν αυτή τη στιγμή και ασχολούνται με τον Άρη κλπ. Λένε τα ίδια που λέω εγώ. Τώρα πάμε από εκεί και πέρα σε Αμπέλ Φερέιρα, παιδιά. Αμπέλ Φερέιρα, ένα καταπληκτικό βίντεο το οποίο θα το δείχνουμε παράλληλα και θα δείτε τι έχει γίνει με τον Αμπέλ Φερέιρα στην Παλμέιρας. Εδώ είναι, με ήχο. Τι έχει γίνει? Ο Αμπέλ Φερέιρα πάει να κάνει προπόνηση στις 30 Οκτωβρίου. Έχει περάσει ένας χρόνος ακριβώς από την ημέρα, και έχουμε και ήχο παράλληλα, από την ημέρα στην οποία έχει πάει στην Παλμέιρας. Εδώ είναι όλοι οι υπάλληλοι, εδώ πάνε οι υπάλληλοι του αθλητικού κέντρου της Παλμέιρας. Είναι μια έκπληξη για τον προπονητή. Και εδώ είναι μια φανέλα με τις υπογραφές όλων των υπαλλήλων της Παλμέιρας. Αυτή η φανέλα. Και εδώ ετοιμάζονται, τους βλέπετε, και αυτός είναι από τα αποδυτήρια, βγαίνει ο προπονητής. Βγαίνει ο Αμπέλ Φερέιρα από το γραφείο του και πάει προς την προπόνηση. Πάει να αρχίσει την προπόνηση και εδώ είναι τι τους λέει στα αποδυτήρια. Λοιπόν, πάει στην προπόνηση ο Αμπέλ Φερέιρα. Όπου είναι και η βοηθή του μαζί, προχωράει κανονικά. Κοιτάξτε το αθλητικό κέντρο της Παλμέιρας για να πάρετε μια γεύση. Βγαίνουν κάποια βιντεάκια τι τους λέει στα αποδυτήρια. Να ενημερώσω μόνο ότι γύρω στις 25 Νοεμβρίου η Παλμέιρας παίζει ένα ακόμη Λιμπερταδόρες και κοιτάξτε, μπαίνει μέσα, εδώ κοιτάξτε αυτό. Και μπαίνει μέσα και τον υποδέχονται, αυτό είναι ένα drone πάνω από το γήπεδο, από τα βοηθικά της Παλμέιρας, τον υποδέχονται και μιλάει ο εκπρόσωπος της διοίκησης της Παλμέιρας, μιλάει στους παρευρισκόμενους και τους λέει για την παρουσία του Αμπέλ Φερέιρα, πόσο βοήθησε την ομάδα, και εδώ είναι η αντίδραση του Φερέιρα. Ο οποίος ευχαριστεί τον κόσμο και τους λέει άντε κάντε κάτι, γιατί δεν μπορώ από συγκίνηση, δεν μπορώ κάτι να κάνω. Κοιτάξτε, είναι έτοιμος να κλάψει ο Φερέιρα. Είναι πολύ ωραίες εικόνες.
για έναν προπονητή ο οποίος βρέθηκε και στην Θεσσαλονίκη και στον ΠΑΟΚ και πραγματικά νομίζω ότι με αυτό το βιντεάκι φαίνεται και ο σεβασμός που υπάρχει προς τον Αμπέλ Φερέιρα από πλευράς των ανθρώπων της Παλμέιρας. Εδώ είναι ο Αμπέλ Φερέιρα. Και εδώ τους μιλάει και λέει, ας πούμε, τι έχει γίνει για αυτό τον ένα χρόνο της παρουσίας του στην ομάδα. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ και να πω ότι έχουμε, είναι δυνατόν ο Γιώργος Μήνος, πολύ γνωστός, να πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος Μήνος στον Ολυμπιακό. Το ανακοίνωσε σήμερα ο Ολυμπιακός. Και έβγαλε μια ανακοίνωση ο Ολυμπιακός, λοιπόν, και λέει ο Γιώργος Μήνος ανακοινώνει τη συνεργασία με τον Γιώργο Μήνο. Και με το που το βλέπουμε αυτό και λέμε τι είναι αυτό ρε παιδιά, είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Ενίσχυσε το στίβο με τον Γιώργο Μήνο ο Ολυμπιακός. Ενίσχυσε το στίβο με τον Γιώργο Μήνο. Νάτος ο Γιώργος Μήνος, καλώς ήρθες λέει στον Ολυμπιακό. Είναι πρωταθλητής μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων, όπως ονομάζεται. Ενίσχυση για το τμήμα, στίβου του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μήνος. Ο Γιώργος Μήνος τον ξέρουμε όλοι φυσικά από την ΕΡΤ, έτσι, και από την ΕΡΤ 3. Εδώ υπάρχει, είναι συνεπώνυμος του δημοσιογράφου του Γιώργου Μήνου, ο οποίος έχει πάει στον Ολυμπιακό. Γιώργος Μήνος και Ολυμπιακός, παιδιά, απίστευτο και όμως αληθινό. Λοιπόν, επίσης ο ΠΑΟΚ σήμερα έκανε ένα τρολάρισμα για την Super League 2, όπου να πούμε ότι στο τρολάρισμα αυτό βάζει ένα ερωτηματικό. Λέει πρώτη αγωνιστική Super League 2 κληρώθηκε σήμερα να παίξει ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό Β. Και θα δείτε το ερωτηματικό το οποίο υπάρχει στην φωτογραφία πάνω δεξιά. Λέει νέα κλήρωση για τη Super League 2 και πρεμιέρα ερωτηματικό με τον Ολυμπιακό Β. Και με την ευκαιρία να δούμε λίγο και την κάρτα με την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 στο Βόρειο Όμιλο και στο Νότιο Όμιλο. Στο Βόρειο Όμιλο λοιπόν, γιατί έγινε ξανά η κλήρωση σήμερα, Απόλλων Λάρισας Τρίκαλα, Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β. Ο αγώνας γίνεται στο Ρέντι, έτσι να ξέρετε. Έχει δηλώσει έδρα Ολυμπιακός στο Ρέντι και εκεί αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ. Γιατί δεν ξέρω αν σβήνουν τα φώτα εκεί. Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Βόλου. Το Τρίγλια είναι Ηρακλής Νίκη Βόλου. Βέρεια, αλλά δεν έχει αλλάξει ακόμη. Το Τρίγλια το παίζουν όλοι Τρίγλια, γιατί ακόμα δεν έχει αλλάξει το όνομα. Επικοινωνιακά έχει αλλάξει. Ουσιαστικά είναι Τρίγλια ακόμη. Βέρεια Αλμοπός Αριδέας, Απόλλων Πόντου Καβάλα, Αναγέννηση Καρδίτσας Θεσπρωτός, Πιερικός Ξάνθη και Ρεπό έχει Λάρισα. Και με την ευκαιρία να δούμε και τον Νότιο Όμιλο. Καλυθέα Ζάκηθος, Εγάλεο Χανιά, Ηρόδοτος Διαγόρας, Λεβαδιακός Αστέρας Βλαχιώτη, Ρόδος Αργοτέλης, Επισκοπή Καραϊσκάκης και Φυσιά Παναθηναϊκός Β, ΑΕΚ Β Καλαμάτα και Ρεπό έχει Όφη Ιεράπετρας. Αυτά είναι από το σημερινή κλήρωση. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον Στέλιο Στεργιάδη να μας δώσει λίγο το στίγμα του τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, γιατί έχει ενδιαφέρον, έτσι. Και επίσης να πω ότι έχουμε και τα τελικά αποτελέσματα μετά το σημερινό παιχνίδι του Βόλου, Ιωνικός Βόλος, στη Super League 1, να δούμε τις κάρτες. Τελικά αποτελέσματα, είχαμε το 1-1 σήμερα. Είχαμε λοιπόν ΠΑΟΚ Απόλλωνος Σμύρνης 4-1, Πανετολικός Ολυμπιακός 1-2, Λαμία Ατρόμητος 2-2, Παναθηναϊκός Όφη 0-0, ΑΕΚ Άρης 2-1, ΠΑΣ Γιάννενα Αστέρας 1-1 και Ιωνικός Βόλος 1-1. Και βαθμολογία. Πρώτος είναι ο Ολυμπιακός με 20, ακολουθεί ΑΕΚ με 19, ο ΠΑΟΚ με 16, ο Βόλος με 14, ο Παναθηναϊκός με 11, ο ΠΑΣ Γιάννα με 10, ο Όφη Ιωνικός Αστέρας Τρίπολης με 9, ο Άρης με 8, 6 Λαμία, 5 ο Πανετολικός και ο Απόλλωνος Σμύρνης και 3 ο Ατρόμητος. Και επόμενη αγωνιστική, πάμε να δούμε τι γίνεται. Σάββατο 6 Νοεμβρίου, τώρα αυτό το Σάββατο, Όφη Ατρόμητος Αθηνών στις 5 και 4, ίδια ώρα ΠΑΣ Γιάννα Πανετολικός και στις 7.30 Απόλλωνος Σμύρνης ΑΕΚ. Κυριακή στις 3 το μεσημέρι έχουμε Αστέρας Τρίπολης Λαμία, στις 5 και 4 Βόλος Άρης, στις 7.30 Ολυμπιακός Ιωνικός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλείνει η αγωνιστική αυτή. Αμέσως μετά έχουμε διακοπή πρωταθλήματος λόγω εθνικών ομάδων. Μέσα στο Νοέμβριο λοιπόν, στις 20 φεύγα, 22-23
θα ξαναρχίσει το πρωτάθλημα μετά την διακοπή. Άρα λοιπόν από την Κυριακή και μετά τελειώνει το... έχουμε διακοπή πρωταθλήματος και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να πω ότι αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε με τον Στέλιο Στεριάδη είναι το τι γίνεται με τα μεταγραφικά, γιατί εκτός του Μίλαν Γκάγιτς την Κρασνοντάρ κεντρικός αμυντικός, τελικά σε Ιτς θα πάει όλη η ιστορία, κάθε μέρα θα βλέπουμε και έναν διαφορετικό παίκτη σε Ιτς, είναι ένα ερώτημα αυτό και νομίζω ότι μπορεί να μας απαντήσει ο Στέλιος Στεριάδης που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλους. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα και θέλω να ρωτήσω λίγο τι γίνεται με αυτά τα μεταγραφικά καταρχάς, γιατί τα πήραμε τώρα παραμάζωμα. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια συνεχής πληροφόρηση από την Σερβία ότι τάχαμε, δήθεν δεν ξέρω, αλλά είπαμε και σωστά στο ραδιόφωνο σήμερα ότι θα ακουστούν πολλά μέχρι 31-12 μέχρι να τελειώσει η προμεταγραφική περίοδος, έτσι. Νίκο, από τη στιγμή που οι μάνατζερς ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ θα μπει δυνατά, λογικά θα κάνω και το παιχνίδι τους και αυτοί. Ναι. Γιατί άμα εγώ γράψω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει τον Γκάγιτς, αυτομάτως το ενδιαφέρον θα γίνει από τις άλλες ομάδες, θα μπορεί να τσιμπήσει και μια άλλη ομάδα. Ναι, σωστό. Για τον Γκάγιτς. Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν και το θέμα του συγκεκριμένου παίχτη του Μίλαν Γκάγιτς δεν είναι τωρινό, από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Γκάγιτς έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι. Ο Γκάγιτς έχει επιστρέψει στην πατρίδα του το καλοκαίρι του 19 από την Μπορντό για τον Ερυθρό Αστέρα. Ήταν και πέρσι βασικός δεξιμπακ στον Ερυθρό Αστέρα. Και φέτος παραμένει βασικός δεξιμπακ. Είναι διεθνής με την Εθνική Σερβία, είναι ενεργεία διεθνής. Στα 25 του, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος, ξαναλέω, είναι μια περίπτωση στην οποία έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τον έχει βάλει στη λίστα του, όπως έχει στη λίστα του μπορεί και άλλους 100 ποδοσφαιριστές. Δεν είναι ένα όνομα το οποίο μπορούμε να πούμε ότι ούτε μπορούμε να πούμε ότι ισχύει, αλλά ούτε να πούμε και ότι δεν ισχύει. Ναι, σωστά. Είναι μια περίπτωση παίκτη που εξετάζεται από τη στιγμή που έχει προταθεί, έχει στοιχεία και το σημείο κλειδί στην προκειμένη περίπτωση του Μίλαν Γκάγιτς είναι ότι το καλοκαίρι τελειώνει το συμβολαιό του. Οπότε, σύμφωνα με τον νόμο Μπόσμαν, τον Ιανουάριο, αν ο ΠΑΟΚ πραγματικά θέλει να πάρει τον παίκτη, μπορεί να τον κλείσει είτε για το καλοκαίρι ή μπορεί να δώσει ένα μικρό ποσό στον Ερυθρό Αστέρα προκειμένου να τον αποκτήσει από το Γενάρη. Γιατί όπως όλα δείχνουν, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει να πάρει ακραίο μπακ τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ναι. Ωραία. Τώρα να πω το εξής. Όσον αφορά την εξέλιξη αυτή με τη νίκη μετά το 4-1 κλπ. Η ψυχολογία της ομάδας του ΠΑΟΚ έχει αλλάξει νομίζω έτσι προς το καλύτερο μετά από αυτή τη νίκη και εν ώψη του αγώνα με την Κομπεχάη και τον Παναθηναϊκό και Τσάρας. Για να τελειώσουμε τα μεταγραφικά, μιας που είπες και για τον Ούρος Πάγιτς, είναι επίσης ένας παίκτης που έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ. Είναι εκτός πλάνου στην Κράσνονταρ. Σίγουρα είναι πιο δύσκολη περίπτωση από τον Γκάγιτς. Αλλά όπως όλα δείχνουν, Νίκο, ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι ενδεχομένως να χρειαστεί να ψάξει στόπερ. Ναι, λόγω Βαρέλα, έτσι. Λόγω Βαρέλα και λόγω Κρέσπου. Ναι, φυσικά. Μπορεί και οι δύο δηλαδή να μην κλείσουν, αυτό λες. Να μην ανανεώσουν. Πολύ πιθανότατα. Πιθανότατα. Ακόμα και τώρα που μιλάμε, και ο Ίγκασον είναι μια περίπτωση παίκτη που τελειώνει το συμβόλαιό του. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να τον αφήσει ελεύθερο τον Ίγκασον, παρά το γεγονός ότι έχει να παίξει 6 μήνες και έχουν γίνει ήδη μάλιστα οι επαφές οι πρώτες για την ανανέωση. Αλλά ούτε του Σπάγκιτς είναι ένα θέμα το οποίο είναι από κύμα φαντασίας. Είναι και ο Σπάγκιτς μια περίπτωση που έχει προταθεί στον ΠΑΟΚ. Γενικότερα, όπως καταλαβαίνεις και εσύ Νίκο, πλησιάζει η εποχή, μία Νοεμβρίου σήμερα, αντίστροφη μέτρηση για να αρχίσουν να σκάνουν τα ονόματα. Σίγουρα δεν θα ισχύουν όλα όσα γραφτούν, έτσι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Απλά θα αρχίσει και από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μετά από καιρό θα έλεγα, θα μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι του Ιανουαρίου. Εννοείται ότι οι μάνατζερς γνωρίζουν ήδη τα θέλω του ΠΑΟΚ και φυσικά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς θα βομβαρδίσουν τον ΠΑΟΚ με ονόματα. Ταυτόχρονα θα βομβαρδίσουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί είναι μια αλυσίδα αυτή, Νίκο.
μάνατζερς, ομάδες, τα οποία είναι μια αλυσίδα η οποία δύσκολα σπάει. Ναι. Τώρα βέβαια, εδώ θέλω λίγο να επισημάνω κάτι, επειδή προηγουμένως έδειξα τον ένα χρόνο στην Παλμέιρα του προπονητή του κυρίου Αμπέλ Φερέιρα, και επειδή είναι κάτι το οποίο εμείς έχουμε τοποθετηθεί και προσωπικά εγώ έχω τοποθετηθεί λέγοντας ότι ο προπονητής έκανε πολλά λάθη στον ΠΑΟΚ, πάρα πολλά λάθη, και αυτά τα λέμε εμείς, τα λένε όλοι όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα. Βεβαίως στην Παλμέιρα πήρε το Λιμπερταδόρες, αλλά εκεί πήγε και αμέσως το πήρε η ομάδα, είναι πανέτοιμη, είναι μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή η Παλμέιρας. Είναι και στο τελικό πάλι. Το είπα. Τώρα 20 τόσο του μηνός είναι ο δεύτερος τελικός, τον οποίο θα διεκδικήσει ο Αμπέλ Φερέιρα, ο οποίος μετά από ένα εξάμηνο που πήγε, ήταν για διώξιμο, αλλά τον κρατήσανε γιατί τα πήγε σχετικά καλά, πήρε και κύπελο στην Βραζιλία. Παρακολουθώ τι κάνει. Εγώ πιστεύω προσωπικά, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλούς μέσα από τον ΠΑΟΚ, ότι υπήρξε μεγάλη αμφισβήτηση για τον Φερέιρα στον ΠΑΟΚ. Έκανε πολλά λάθη ο Φερέιρα. Δεν έκανε και καλά, εννοείται. Αλλά δεν ήταν ο προπονητής τον οποίο ήθελε ο ΠΑΟΚ. Και όπως να σου πω και κάτι, ένας προπονητής μπορεί να φύγει από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, να μην είναι καλός και να πάει αλλού και να είναι καταπληκτικός. Και να έρθει ένας άλλος προπονητής από αλλού στον ΠΑΟΚ ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, που ήταν ψιλοναβάγιο, δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, και εδώ να οργιάσει. Όπως περιπτώσεις υπάρχουν, ας πούμε, του Βαλβέρδε, ο οποίος ήρθε στον Ολυμπιακό σαν ένα καλό όνομα από εκεί, έκανε πορεία και μετά πήγε στην Μπαρτσελώνα. Δηλαδή είναι ανάλογο με το που θα του κάτσει η χημεία της ομάδος, οι παίχτες κλπ. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ αυτά που περιμέναμε όλοι, ο Αμπέλ Φερέιρα, και το λένε και άνθρωποι του ΠΑΟΚ ίδιοι, το λέω εγώ. Πάντως, Νίκο, μια που λες Αμπέλ Φερέιρα, νομίζω ότι τώρα που έχει περάσει καιρός, μπορούμε να πούμε και ένα ευτράπελο που έχει συμβεί με Αμπέλ Φερέιρα. Έχει περάσει ο καιρός τώρα, δεν θα μας κρατήσει και κακία ο Αμπέλ Φερέιρα. Σίγουρα όλοι θα θυμόμαστε εκείνο το αλίστου μνήμης σκηνικό στο Βόλο, όπου δίνει ο Πάγκος ένα χαρτάκι στον Κρέσπο, το κοιτάει ο Κρέσπο και το πετάει κάτω. Νομίζω το θυμόμαστε όλοι, έτσι. Βέβαια. Για ποιο λόγο αντέδρασε έτσι ο Κρέσπο όμως? Γιατί έγραψε ότι είναι άλλος παίκτης που δεν έπαιζε. Έγραφε μέσα δύο παίκτες οι οποίοι ήταν κάτω στην δεκάδα. Δεν ήταν κάτω στην δεκάδα. Δηλαδή μιλάμε ότι το είδε ο Κρέσπο και τρελάθηκε ο Κρέσπο. Μα τα λέει ο Κρέσπο ίδιος, δεν τα λέμε εμείς. Δηλαδή έγραψε, ας πούμε, το Λίρα, ο οποίος δεν έπαιζε. Λέω τυχαίο το τέτοιο, έτσι. Δηλαδή έγραψε. Όχι, στο χαρτάκι αυτό υπήρχαν μέσα δύο ονόματα οι οποίοι δεν παίζανε. Ναι, ρε φίλε, αυτά τα είπαμε. Δηλαδή, συγγνώμη, δίνει ο Πάγκος μέσα χαρτάκι στον Κρέσπο και του λέει θα παίξει έτσι εκεί, εσύ εκεί, και το βλέπει ο Κρέσπο, το πετάει κάτω, τα λέει ο Κρέσπο. Δεν τα λέμε εμείς. Τι να κάνουμε τώρα? Όταν κάποια στιγμή αποφασίσει ο Κρέσπο να μιλήσει, μπορεί και να μιλήσει. Αυτά που είπε όμως όλους εκεί πέρα βγήκαν όλα προς τα έξω. Δηλαδή εμείς θα τα πούμε αυτά. Στον ΠΑΟΚ δεν πρόσφερε αυτά που περιμέναμε να προσφέρει ο Αμπέλ Φερέιρα, και σύμφωνα με τα 3 εκατομμύρια που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ για να τον πάρει. Τώρα εκεί μπορεί να πάει καλά. Εντάξει, Νίκο, το μόνο καλό που έκανε. Το μόνο καλό. Μπορούμε να του πιστώσουμε όμως ότι αν δεν ήταν ο Φερέιρα προπονητής στον ΠΑΟΚ, δεν θα έπαιζε ο Τζόλης, δεν θα έπαιζε ο Μιχαηλίδης. Ναι, αυτούς τους έβαλε όμως για να μην βάλει άλλους. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έπαιξε ένα ρίσκο. Έκανε ένα ρίσκο. Εκεί είναι και ο Θεός βοήθειος, και του βγήκε με τον Ολυμπιακό. Γιατί ρίχνει το 17χρονο Τζόλι εναντίον του Ολυμπιακού και κάνει γκολ. Δηλαδή και τυχερός. Βεβαίως μπορεί να είχε μάτι και να τον είδε κλπ. Δεν διαφωνούμε, αλλά ο προπονητής, επαναλαμβάνω και σήμερα, ότι δεν ήταν για την οτροπία ή τέλος πάντων για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ίσως είναι για κάποιες άλλες εμβολίες. Δεν κόλλησε. Δεν τέριασε. Όλα είναι μες το πρόγραμμα. Όπως και να έχει, Νίκο, δεν σημαίνει ότι είναι κακός προπονητής. Εγώ πιστεύω ότι. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση του Μπερμπάτοφ. Έχει παίξει σε υψηλότατο επίπεδο και στον ΠΑΟΚ δεν κόλλησε. Τι να κάνουμε τώρα? Εμείς να μην πούμε ότι ο Μπερμπάτοφ δεν πρόσφερε στον ΠΑΟΚ. Αφού δεν πρόσφερε. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και δεν πρόσφερε, Νίκο, επειδή εκεί την εποχή στο προπονητή του ΠΑΟΚ ήταν ο Ίγκορ Τούντορ, ο οποίος. Καμία αντίρρηση, αλλά δεν πρόσφερε όμως. Μην το ανοίξουμε το κεφάλαιο του Τούντορ τώρα. Όχι, για να καταλάβει ο κόσμος. Θα τελειώσει η εκπομπή αύριο το πρωί στις 6. Okay. Να καταλάβει ο κόσμος λοιπόν τι λέω, επειδή θέλω να το πω εγώ αυτό, ότι ο Φερέιρα, τον οποίο περιμέναμε όλοι, γιατί πληρώθηκε 3 εκατομμύρια ευρώ για να του σπάσει το συμβόλαιο. Περιμέναμε να κάνει μια καλή πορεία, να κάνει, και όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Δεν ήταν αυτός τον οποίο περίμενε ο κόσμος, και τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά στον ΠΑΟΚ. Δεν κόλλησε με τον ΠΑΟΚ.
Και το ίδιο συνέβη και με τον Μπερμπάτοφ, ο οποίος Μπερμπάτοφ ήταν μεγάλος παίκτης, τεράστιος παίκτης, δεν γκόλισε στον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα στην Παλμέρας μπορεί να πάρει 15 Λιμπερταδόρες. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια. Και μακάρι το παιδί, γιατί παίρνει και 3 εκατομμύρια το χρόνο από ό,τι έμαθα. Τι να κάνουμε τώρα, πεθάνουμε. Λοιπόν, τι ήθελες να πεις κάτι και σε διέκοψα προηγουμένως. Όχι, για το Φερέιρα, πιστεύω ότι επειδή έχει, είναι Πορτογάλος και οι Πορτογάλοι προπονητές πουλάνε πάρα πολύ. Σύντομα θα το δούμε να είναι σε ευρωπαϊκή ομάδα ξανά και σε καλό πρωτάθλημα. Τον Αμπέλ Φερέιρα. Στο πορτογαλικό θα πάει, τι. Στην πατρίδα του ή στο ισπανικό. Ένα από τα δύο. Γιατί για εκεί πέρα. Άσχημα. Να δώσω χαιρετισμούς τώρα, γιατί βλέπω μήνυμα από τον Αντώνη το Μαυρέα. Χαιρετισμούς. Καλησπέρα, Νίκο και Στέλιο, λέει, σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Τους χαιρετισμούς μας. Τον Αντώνη το Μαυρέα, τον πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, για τι έλεγες άλλο, τι πήγες να πεις. Α, λέει ένας φίλος, τρία δεξιά μπάκια και ο ΠΑΟΚ το τέταρτο το πληρώσε ο Λουτσέσκου, λέει. Ναι, αλλά αφού δεν έχει και δεξιμπάκ, τρία δεξιά μπάκια και ένα δεξιμπάκ δεν κάνουν από αυτά που έχει. Άμα τα βάλεις κάτω στη σειρά. Α, εννοεί ο φίλος τον Ροντρίγκο, τον Τέιλορ και τον Λίρατζι. Ναι. Τέιλορ, Λίρατζι, Ροντρίγκο. Τρεις. Και ενδεχομένως, γιατί σε αυτήν την περίπτωση μετράει το ποιον έχεις, ας πούμε, και γιατί εγώ έλεγα Πασπαρτού ο Βιερίνια. Να παίξει δηλαδή ο Βιερίνια είτε δεξιά είτε αριστερά. Κάπως έτσι να γίνει. Ναι, αλλά ναι, Νίκο, από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Σίτκλεϊ, δεν μπορεί να παίξει ο Βιερίνια δεξιά. Αν ήταν υγιής ο Σίτκλεϊ, θα μπορούσε να παίξει δεξιά ο Βιερίνια. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα. Έχεις κάτι για το μάτς της Πέμπτης. Η προετοιμασία ξεκίνησε σήμερα στη Νέα Μεσημβρία προπόνηση. Αύριο πρώτα-τελευταία και πάλι πρωινή για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Σίγουρα αναγνωρίζουν όλοι την κρισιμότητα του αγώνα με την Κοπενχάγη. Ο ΠΑΟΚ με νίκη κλειδώνει την πρώτη θέση. Θα πρέπει μετά να κάνει αυτά τα πράγματα για να μην περάσει. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Διακυβεύεται ένας στόχος που τέθηκε το καλοκαίρι από την ομάδα, από τον Σαββίδη, από τη διοίκηση, από όλους. Ο στόχος ήταν ο ΠΑΟΚ να κάνει μια ευρωπαϊκή πορεία, που σημαίνει αρχικά να περάσει τα νοκάουτ της διοργάνωσης. Τα ωφέλη για τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο οικονομικά, σε καμία περίπτωση, είναι και σε επίπεδο στόχων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν κερδίσει, ουσιαστικά καθαρίσει με την Κοπενχάγη και έχει και τη δικλίδα ασφαλείας ότι τελευταία αγωνιστική υποδέχεται και τη Λίνκολν, αν σε περίπτωση που δεν κερδίσει ή χάσει στην Πρατισλάβα από τη Σλόβαν. Το είπα και το μεσημέρι στο ραδιόφωνο, Νίκο, το λέω και τώρα με κίνδυνο να εκτεθώ, ότι ας μην είμαστε σίγουροι ότι η Σλόβαν θα περάσει από το Κιβραλτάρ. Ναι. Ας μην είμαστε τόσο σίγουροι. Δεν μου λες, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για τον Γκαγκάβα. Υπάρχει θέμα πώλησής του σε άλλη ομάδα? Πώλησής του όχι, αλλά αποχώρησής του ναι, σίγουρα υπάρχει θέμα. Θέμα αποχώρησης, έτσι. Ναι, υπάρχει ένα ενδιαφέρον από τη Σερέζο Ζάκα, μία ομάδα από την Ιαπωνία, από την πατρίδα του. Σίγουρα η Ιαπωνική ομάδα δεν θέλει να πληρώσει. Θέλει να τον πάρει ως ελεύθερο, αλλά ενδεχομένως αν ευοδοθούν οι συνθήκες να πάρει ο ΠΑΟΚ ένα μικρό ποσό από τον Κακάβα και να αποχωρήσει το Γενάρη. Είναι ήδη εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Πλέον ούτε στο πρωτάθλημα μπαίνει στην αποστολή. Ο Λουτσέσκου, είναι η αλήθεια, Νίκο, το πάλεψε πάρα πολύ. Αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο στον Κακάβα και στην προετοιμασία και μετά. Του έδωσε και ευκαιρίες. Αλλά είναι αυτό που λέμε ότι, και το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή και στο ραδιόφωνο και εδώ, ότι είναι αυτό που λέμε ότι το μυαλό θέλει, αλλά το σώμα δεν μπορεί να ακολουθήσει πλέον για τον Κακάβα. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει, Στέλιο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να μας πεις. Νομίζω ότι καλυφθήκαμε. Είναι λίγο πρόημο να μιλήσουμε για ενδεκάδα. Ναι, όχι, εντάξει, άστο. Αύριο. Αν και οι επιλογές είναι μετρημένα κουκιά για τον Λουτσέσκου, ειδικά στην άμυνα. Θα έχουμε και αύριο ρεπορτάζ για τα αγωνιστικά. Αύριο το πρωί, 9 ώρα, ανοίγουν τα εκδοτήρια για το μάτς με την Κοπενχάγη. Ανοιχτή η θύρα 4, νομίζω ότι την Πέμπτη στις 10. Να σε ρωτήσω, μήπως γνωρίζεις για το Σλόβαν Μπρατισλάβας ΠΑΟΚ που άνοιξαν, που μπαίνουν και παοξίδες και αγοράζουν εισιτήρια. Σε ποια θύρα θα είναι η κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ, ξέρεις? Θα είναι εκεί που ήταν και στο προδιετίας παιχνίδι. Δηλαδή. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο. Γιατί με ρωτούσαν κάτι φίλοι σήμερα, γιατί θέλουν να αγοράσουν εισιτήριο μέσω ίντερνετ
και δεν θυμόντουσαν ποια κερκίδα είναι. Απλά στην ανακοίνωση των Σλοβάκων προς τους Έλληνες είπε ότι αν θέλετε να πάρετε εισιτήρια, επικοινωνήστε πρώτα με τον ΠΑΟΚ. Μην πάρετε εισιτήρια από μόνοι σας. Γιατί αν βρεθούν Έλληνες σε άλλες θύρες πέραν από εκεί που θα είναι οι ΠΑΟΚτσίδες, δεν θα υπάρχουν, δεν θα τους αφήσουν να μπουν στο γήπεδο. Κατάλαβα. Μπορεί να έχει και άλλα μπερδέματα και να έχουν και μπερδέματα εκεί. Σωστό. Εντάξει. Έγινε Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Θα βγεις αργότερα. Θα βγεις έτσι, ωραία. Σε λίγο. 11 και 10 τέταρτο και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θέλω να επιστρέψω λίγο σε αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως σχετικά με το Μελισανίδη, με τον Καρυπίδη και με το τι έγινε στο, για να καταλάβετε πώς παίζεται το παιχνίδι. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι πρωτοκλασάτη. Προσέξτε τι σας λέω. Όταν λέω πρωτοκλασάτη εννοώ παίζει αυτή το σημαντικότερο ρόλο στο πρωτάθλημα. Δείτε το πέναλτι το οποίο σφύριξε ο διαιτητής Διαμαντόπουλος στο χθεσινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Άρη. Ένα πέναλτι στο οποίο αυτό είναι το φάουλ που κάνει ο Ρώτας. Το πέναλτι λέω, το πέναλτι, και αυτό είναι το δεύτερο φάουλ του Ρώτα. Λοιπόν, υπάρχει φάση, εκτός αν δεν την έχουμε, αν δεν τη στείλαμε, είναι μια άλλη ιστορία. Αν δεν την έχετε, ζήτησα το πέναλτι του αγώνα από τα highlights. Μπορείτε να δείτε λίγο το, σας παρακαλώ πολύ, Σάκ με τον Άρη, το πέναλτι. Προφανώς δεν εστάλει το πέναλτι. Εγώ θέλω να δείξουμε τη φάση που ο Μάνταλος πέφτει μέσα στην περιοχή, είναι με τον Μπράμπετς, τον αμυντικό του Άρη, και ο Μάνταλος πέφτει μέσα στην περιοχή. Είναι αυτή είναι η φάση, ναι, μπράβο. Είναι από άλλη εικόνα, από άλλη οπτική κάμερα, στο 35 βρισκόμαστε. Ο Μπράμπετς απορεί, λέει, τι έγινε ρε παιδιά, εδώ. Και όμως υπάρχει, σύμφωνα με το διαιτητή, πέναλτι. Καταρχάς, εγώ απορώ πώς ο διαιτητής άφησε τις δύο ομάδες να παίξουν έτσι. Εδώ κοιτάξτε τι κάνει ο Μάνταλος, παιδιά. Θα το δείτε ίσως εδώ καλύτερα ή στο επόμενο. Ο Μπράβετς πάει προς την μπάλα, δεν κάνει τίποτα. Τζιμπάει ο Μάνταλος, κοιτάξτε το πόδι του Μπράβετς, το τραβάει και ο Μάνταλος πέφτει. Και ο διαιτητής αυτή τη φάση τη θεώρησε ότι είναι πέναλτι. Πραγματικά, και βέβαια ο Μάνταλος κάνει τον γκολ. Πραγματικά, όπως και να. Εδώ κοιτάξτε φάση. Εδώ και πάλι. Ο Μάνταλος εδώ και πέναλτι. Και υπάρχει περίπτωση του τέταρτου διαιτητή στα προηγούμενα τα οποία είπατε. Που βγαίνει ο πιτσιρικάς ο Ρώτας, αυτός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, ο Λάζαρος Ρώτα, όχι Ρώτας, Ρώτα, ο οποίος όταν τελειώνει το παιχνίδι τον ρωτάνε τι έγινε ρε φίλε, για ποιο λόγο είναι η αλλαγή σου, τι έκανες κλπ. Και έχουμε τη δήλωση και πάλι του Ρώτα, που τι λέει ο Ρώτα, για δείτε λίγο. Προστάθησε την ομάδα, το λογικό ήταν να με βγάλει. Τον καταλαβαίνω, αλλά δεν μπορώ να νιώθω και ωραία. Χαίρομαι που κέρδισε η ομάδα και αυτό είναι το πάνω, αλλά ξέρετε πώς είναι όταν βγαίνει. Ήταν στενοχωρημένο, βγαίνει. Ναι, γιατί. Βέβαια ο προπονητής και σε συμπαραστάτη. Ναι, μου είπε ότι δεν είχα επιλογή, γιατί του είπαν αυτό που σας είπα. Νομίζω ότι λειτουργήσε τελείως επαγγελματικά, βοήθησε την ομάδα και από ό,τι φαίνεται. Εντάξει. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο πολύ. Η ατάκα ήταν ότι με έβγαλαν γιατί τους είπε ο τέταρτος ότι πρέπει να με βγάλουν για να μην αποβληθώ. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Μόνο σε φιλικό παιχνίδι όταν παίζεις στα αεραστεχνικά ή επαγγελματικά της πλάκας, ο διαιτής λέει: παιδιά, βγάλτε τον αυτόν γιατί βαράει πολύ. Μην σκοτωθούμε και μεταξύ μας. Είναι φιλικό το παιχνίδι. Μόνο στα φιλικά. Και ο συγκεκριμένος, ο Ρώτα, λέει. Μου είπανε, λέει, από τον πάγκο ότι ο τέταρτος, λέει, της υποκαραντώνης συμμαθίας έπιασε τον πάγκο καραντώνης συμμαθίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα χρονικά. Στα χρονικά δεν έχει ξαναγίνει. Η ΑΚ δουλεύει με τον τέταρτο, παιδιά, προσέξτε το. Είχε γίνει με Κομίνη, το επαναλαμβάνω, το λέω να το εμπεδώσετε. Είχε γίνει με Κομίνη και με Στυλιάρα Ετωλοκαρδανίας στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ με τον γκολ του Βαρέλα, το οποίο ακυρώθηκε, αλλά τελικά έπρεπε να μετρήσει στο 89. Και γίνεται δεύτερη φορά τώρα με τον τέταρτο, με τον Καραντώνη, ο οποίος λέει βγάλτονα. Μηνύματα είναι αυτά, να ξέρετε. Αυτά είναι μηνύματα για το τι έρχεται. Τώρα, εάν ο Μελισανίδης βγήκε και είπε στον Καρυπίδη, θα στείλω σε αναπηρικό κλπ, δεν το σχολιάζω,
Δεν το ξέρω, δεν ήμουν μπροστά, δεν έχω ηχητικό να το πω, δεν έχω τίποτα. Υπάρχει μια καταγγελία. Την καταγγελία όμως τη λέμε. Ότι έτσι είπε ο μεγαλομέτωχος Παϊάρης. Ότι ο Μελισανίδης στην τηλεφωνική του επικοινωνία του είπε «Θα σε στείλω στο αναπηρικό». Αυτά καταγγέλει ο Καρυπίδης. Και είπε μάλιστα ότι θα προχωρήσει σε μηνύσεις και λοιπά. Και απαντάει η ΑΕΚ, θα πάμε σε μηνύσεις. Πραγματικά, θα πάμε σε μηνύσεις. Έτσι λέει η ομάδα της ΑΕΚ. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα δεν είναι κάτι που μπορώ να τα σχολιάσω και κάτι το οποίο μπορώ να πω εγώ με σιγουριά ότι αυτό το οποίο έχει γίνει ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι θέμα δικό μου και είναι λεπτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, γιατί υπάρχει καταγγελία. Το ότι υπάρχει καταγγελία σας το λέω γιατί δημοσιοποιήθηκε. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, προς το παρόν τουλάχιστον. Προς τον Κάκο, προς τον Τάσο Κάκο, δεν είναι δυνατόν να λες ότι είναι επιθετικό φάουλ κάτι το οποίο γίνει από τον ποδοσφαιριστή αυτό την κινητή καρμανιόλα που λέγεται Λάζαρος Ρότα, ο οποίος πήγε να φάει τα νιάτα του Καμαρά και μετά πήγε να φάει και τα νιάτα του Μπερτόγλιο. Και να μας λες εσύ, Τάσο Κάκο, που παίρνεις 7.000 το μήνα από το Open, απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά τα παίρνεις, ότι μπορεί, είναι επιθετικό φάουλ. Και πραγματικά κάναμε έτσι. Ρε μπάσκετ δεν βλέπουμε καλά. Μπάσκετ δεν βλέπουμε καλά, κύριε Κάκο. Αυτό είναι επιθετικό φάουλ. Κανονικό φάουλ και κίτρινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Ρότα. Έπρεπε να είχε αποβληθεί ο παίχτης. Και το προστατεύσανε όλοι. Αλλά φοβάστε όλοι το Μελισανίδη, γι' αυτά τα λέτε. Γιατί έχει φάει και εσύ απειλές. Βγήκε στο Θωμαίδη και σε έκραξε. Μπροστά στο Μάη, ώρα μία τη νύχτα βγήκε ο Μελισανίδης σε εκπομπή του Θωμαίδη στη Δίκη, μια Δίκη βράδυ, και σε ξεφώνησε χοντρά τον Τάσο Κάκο. Τον είπε μάλιστα Μαϊμού, αν θυμάμαι καλά. Αν τουλάχιστον δεν σα θυμάμαι καλά, έτσι είναι. Από εκεί πέρα, τι να περιμένει. Σου λέω, άμα πω τώρα και κάτι άλλο, ότι έπρεπε κίτρινη και έπρεπε να έχει αποβληθεί κλπ. Να με ξαναπάει, να με ξαναπεί Μαϊμού. Και η Μαϊμού μου φέρνει την άλλη Μαϊμού, και όπως καταλαβαίνετε και το Μαϊμού πρωτάθλημα, μια χαρά είναι να το παίρνει η ΑΕΚ όπως το πήρε πριν από 3 χρόνια. Πριν από 4 χρόνια, συγγνώμη, όπως το πήρε. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα όλα. Λοιπόν, εμείς αύριο στις 10 θα ξαναπούμε. 10 ώρα το βράδυ αύριο. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι η S4 Security. S4 Premium Security Services, κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα. Στην Αναγεννήσεως 52 στη Θεσσαλονίκη και Λεωφόρο Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό στην Αθήνα με σλόγγαν «Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας». Μαζί μας είναι νοσοκόμα στο σπίτι 11311, νοσοκόμα και γιατρός στο σπίτι ανά πάση στιγμή για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τα ελαστικά Ζάντες Κάρδης, κορυφαίο όνομα σε Ζάντες Λάστιχα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είναι την Τζάμπο Ανατολική Θεσσαλονίκη, αλλά για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ο Καπίταλης. Μαζί μας το Pet Shop 88, αν έχετε κατοικίδια, το Pet Shop 88 έχει 7.000 προϊόντα και βάλε. Μπορείτε να παραγγείλετε στο petshop88.gr και να έρθουν σε 24 ώρες εντός πόλεως οι παραγγελίες που θα δώσετε. Μαζί μας η οικοανταλλακτική, το συνεργείο εξορροτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης. Μην πετάτε καμία ηλεκτρική συσκευή, καμία οικιακή συσκευή, αν είναι και χαλασμένη, τη φτιάχνει η οικοανταλλακτική. Είναι στην Εθνικής Αντιστάσεως 99 και φυσικά με τηλέφωνο 6907-857-611. Και τώρα θα πάμε για ποτάκι στο καφέ Bar & Advice, δίπλα από την Αγία Βαρβάρα, στο μπαλκονάκι, να το απολαύσουμε, λίγο πάνω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στην οδό Γρηγορού Λαμπράκη και Αδαμίδου 24. Καφέ Bar & Advice, απόλαυση στο μπαλκονάκι. Θα γίνει το στέκι σας εκεί, στο καφέ Bar & Advice. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Αύριο πάλι στις 10 θα είμαστε μαζί. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς Μακεδονία, πρωτεύουσα Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη. Μια άλλη χώρα λίγο πιο πάνω που παραιτήθηκε ο Πρωθυπουργός της χθες, λέγεται Βαρντάρσκα, για τους ανιστόρητους. Βαρντάρσκα, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Αυτό το θυμάστε πάντα, η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελλάδα. Καλό βράδυ σε όλους.